Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Για άλλη μια φορά και πάλι μαζί σα, επί το λόγο σου, σε αυτή τη ζωντανή εκπομπή, την οποία παρακολουθείτε από το ίντερνετ κάθε Τρίτη βράδυ στι 8.30. Είναι ζωντανή η εκπομπή μας και η επιθυμία μας βέβαια είναι ο Λόγος του Θεού να έρθει σε κάθε σπίτι, ο Λόγος του Θεού να χρησιμοποιηθεί και από το ίντερνετ έτσι ώστε η ευλογία του Θεού, η παρουσία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού και τα θαυμάσια τα οποία μπορεί να ενεργήσει ο Θεός να τα απολαύσουν όλοι οι συνανθρωποί μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευλογούμε και δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας γιατί και αυτή την ημέρα μας δίνει το δικαίωμα και να μιλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με την ελπίδα και την προσδοκία βεβαίως ότι τα λόγια μας αυτά δεν εξέρχονται μόνο έτσι για να φύγουν κενά, αλλά πιστεύουμε ότι τα λόγια μας εξέρχονται για να βρουν αιγή αγαθή τις καρδιές σας και μέσα στις καρδιές σας ο Λόγος του Θεού να καρποφορήσει και να φέρει καρπό πολύ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλουμε πράγματι η εκπομπή αυτή να είναι μια αιτία, έτσι ώστε ζωντανά, καθώς παρακολουθείτε το Λόγο του Θεού, να έχουμε μια αφίδρομη σχέση, δίνοντας μέσα στο από το ίντερνετ, το email σας, μέσα από τα email τα οποία έχουμε δώσει και εμείς από την εκπομπή, τυχόν ευχαριστίες, τυχόν αιτήματα τα οποία έχετε προς τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, έτσι ώστε όλοι μαζί όπως συνηθίζουμε στο τέλος της εκπομπής αυτής κάνουμε μία μικρή προσευχή, ευχαριστούμε τον Θεό και πιστεύουμε η μεταπίστειος ευχή ότι σώζει, ελευθερώνει, δίνει κατεύθυνση, δίνει ευλογία και έρχεται η απάντηση από το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βεβαίω, αυτό το οποίο επιθυμούμε όλοι μα είναι ο λόγο του Θεού να έρθει και να δώσει πραγματικά άγια αποτελέσματα μέσα στι ζωέ των ανθρώπων. Όλοι όσοι επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου βεβαίω θα σωθούν και θα ελευθερωθούν. Και η ελπίδα μα είναι πράγματι να δούμε αυτό τον τελευταίο καιρό να γίνεται το έργο του Θεού, να εξαπλώνεται η βασιλεία των ουρανών, να βλέπουμε να αυξάνεται, ευχαριστούμε τον Κύριο λαό του Θεού, σε επίγνωση του Ευαγγελίου και σε εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για σήμερα έχουμε επιλέξει μέσα από το Λόγο του Θεού ένα μικρό κομμάτι, είναι από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο και το 22 εδάφιο. Καταλουκά λοιπόν Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο, κεφάλαιο Β και 22 εδάφιο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και όταν, και, όταν, και όταν πληρώθησαν η ημέρα του καθαρισμού αυτή κατά το νόμο του Μωυσέως, ανεβίβασαν αυτόν το αεροσόλημα δια αναπαραστήσωση στον κύριο. Καθώς είναι γεγραμμένο εν τον νόμο του κυρίου, ότι παν-αρσενικό διανοίγον μήκτρα θέλει κληθεί άγιο στον κύριο, και διαναπροσφέρω στη θυσία κατά το ειρημένον εν το νόμο του κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσού περιστερών. Και δούει το άνθρωπο τη Ενιουσαλήμ, ονομαζόμενο Σιμεών, και ο άνθρωπο ούτω ούτω τον ή το δίκαιο και ευλαβή προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ. Και πνεύμα άγιο ή το επ' αυτόν. Και ή το ει αυτόν αποκεκαλυμμένο υπό του πνεύματο του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατο πριν ειδή των Χριστών του κυρίου. Και ήρθε δια του πνεύματο το ιερό και ότι οι γονεί εισέφεραν το πεδίο Ιησού για να περί αυτού κατά την συνήθεια του νόμου, αυτός αυτό εδέχτη αυτό ει τα σαγκάλα αυτού και ευλόγησε το Θεό και είπε: Νην απολύει τον δούλο σου, δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Διότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, το οποίο ετοίμασε ενώπιον πάντων των λαών, φω ει φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ και ο Ιωσήφ και η μήτυρα αυτού εθαύμαζαν για τα λεγόμενα περί αυτού και ευλόγησαν αυτού ο Σιμεών, ο Σιμεών και είπε προς Μαριά τη μητέρα αυτού «Ιδού το σκείται εις πτώση και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και η σημείο αντιλεγόμενον και σου δε αυτή στην ψυχή ρομφαία θέλει διαπεράσει για να ανακαλυφθώσει η διαλογισμή πολλών καρδιών». Και υπήρχε τη Άννα, προφήτη θηγατήρ Φανουήλ, εκ τη φυλή Ασσύρ, αυτή ή το πολύ πρεβεβικία η ηλικία και ή της έζησε παρά του αντρός αυτής επτά έτη από της παρθενίας αυτής και αυτή πολυ πρεβεβικια η και η τη εζησε παρα του αντρος αυτης επτα ετη απο της παρθενιας αυτης και αυτη το χειρα ως ετών 84 ή της δεν απομακρύνεται από του ιερού νύχτα και ημέρα λατρεύουσα τον Θεό ενιστίες και προσευχές και αυτή φτάσα σα εν αυτή την ώρα εδοξολόγη τον Κύριο και ελάλη περί αυτού προς πάντα τους προσμένοντας λύτρωση εν Ιερουσαλήμ και αφού τελείωσαν πάντα τα κατά του νόμου του κυρίου, επέστρεψαν στη Γαλιλαία ανή στην πόλη αυτών Ναζαρέτ. Το δε πεδίο αύξανε και ενδυναμούντο κατά το πνεύμα, πληρούμενον σοφία και χάρη Θεού. Ή το επ' αυτό ευχαριστούμε τον κύριο. Συνευλογημένο το όνομα του κυρίου, είναι αλήθεια, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ότι ο λόγος του Θεού μας βεβαιώνει και ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια και δεν ψεύδεται μας βεβαιώνει, αλλά και το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, το οποίο μας αναγέννησε σε μια ελπίδα ζωντανή και αγία, και ποια είναι η ελπίδα μας, ότι θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου, ότι θα λάβουμε μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, αυτό τον τελευταίο καιρό, μαρτυρεί ότι ζούμε στι έσχατες ημέρες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πολλά βέβαια έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο σήμερα έτσι έχουμε επιλέξει για να κατευθυνθούμε. Το τι είναι και ποια είναι τα σημεία αυτών των εσχάτων ημερών, ίσως μια άλλη εκπομπή, θα επιλέξουμε να μιλήσουμε για αυτά τα σημεία τα οποία υπάρχουν, είναι, είναι ορατά και βαίνουν αυξανόμενα, ευχαριστούμε τον Κύριο, που πιστοποιούν ότι πράγματι ζούμε στις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών, έτσι όπως συνηθίζουμε και λέμε ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα αγαπητοί φίλες και φίλοι είναι ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία δίνει σήμερα ο Λόγος του Θεού προς εμάς έτσι ώστε εάν εμείς τα αντιληφθούμε μας αποκαλυφθούμε και τα αντλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού να μας καταστήσει αυτό ικανού να βρεθούμε έτοιμοι έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς σήμερα να απολαύσουμε την παρουσία του Κυρίου όταν πραγματικά εκείνος έρθει για να συναντήσει και να παραλάβει τα πολύτιμά του δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα δούμε λοιπόν δύο ανθρώπους και πάνω σε αυτούς θα κινηθούμε το Σιμεών και την Άννα την προφήτησα πώς τους κατέστησε αγαπητοί αδελφοί ο ίδιος ο Θεός διαπνεύματος Αγίου ικανού να απολαύσουν την πρώτη παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όταν ήρθε δηλαδή εν σαρκή σε αυτόν εδώ τον κόσμο, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι περιμένανε αυτόν. Ήταν υπόσχεση των γραφών ότι θα έρθει ο ηγούμενο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ότι θα έρθει το σωτήριο του κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν εγεγραμμένο αλλά και εκτός από τι τις, τις γραφέ. Το πνεύμα του Θεού το Άγιο συμμαρτυρούσε σε αυτό. Στου ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτή την προσμονή Και αυτό είναι αγαπητοί φίλοι Το οποίο πρέπει πρώτα να σημειώσουμε σήμερα Για μας τώρα Έχουμε αυτή την προσμονή Προσμένουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό Να έρθει στη ζωή μας Τον ενθέλουμε Τον περιμένουμε Τον προσκαλούμε Τον θέλουμε να είναι μέσα στη ζωή μας Ο κυρίαρχος Ο κυβερνήτης της ζωής μας είναι ερωτήματα τα οποία πραγματικά απασχολούν τι καρδιέ των μα. Και το πώ θα το καταφέρουμε αυτό να συμβεί, αλλά και το αν είναι εφικτό από εμά μόνο να γίνει. Ευχαριστούμε τον κύριο. Α παρακολουθήσουμε λοιπόν τι λέει ο λόγο του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, όταν ήρθε η ώρα που η Μαρία, η μητέρα του κυρίου, αυτή η άγια γυναίκα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για την μητέρα του κυρίου, την Αγία μητέρα του Κυρίου, η οποία είναι μια μορφή πραγματικά ξεχωριστή μέσα στο Λόγο του Θεού, διότι πραγματικά ο Θεός την επέλεξε για αυτό που ήταν, για να φέρει στο πρόσωπο της γης τον ιό του τον μονογενή, βρήκε ωραία χαρακτηριστικά, βρήκε ωραία καρδιά και τη χρησιμοποίησε. Και ο Θεός θα χρησιμοποιήσει κάθε ωραία καρδιά η οποία επιθυμεί να φέρει το φορτίο του Λόγου του Θεού στη ζωή της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Μαρία, λοιπόν, και ο Ιωσήφ ένα άλλο δούλο του Θεού, εκλεγμένο και αυτό από το πνεύμα του Θεού, άνθρωπο έντιμο, τίμιο, δίκαιο, όπω το λέει ο λόγο του Θεού, εκλεγμένο από το πνεύμα του Θεού, για να φέρει και αυτό το φορτίο αυτό, έτσι ώστε να έρθει μέσα στη ζωή του, λόγο Θεού, να κρατήσει τη Μαριά, την οποία ήταν και ευρέθη έγκυο. Ευχαριστούμε τον Θεό, να μην την θεατρήσει, αλλά να την παραλάβει, να ακολουθήσει την οδηγία την οποία το πνεύμα του Θεού φανέρωσε, και να φτάσουμε στο σημείο αυτό, εδώ, όπου τελικά έρχεται η μητέρα του κυρίου στο ιερό για να αφιερώσει το, το γιο τη. Ευχαριστούμε τον κύριο, αφού επληρώθηκαν οι μέρη του καθαρισμού αυτή, κατά τον νόμο του Μερσή, ανεβίβασε τα ιερό, να διαναπαραστήσω στον κύριο και να προσφέρουν τη θυσία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό έλεγε ο νόμος του Μωυσέως και έκαναν το διατεταγμένο κατά τον νόμο του Θεού. Και εκεί λοιπόν στη συνάντηση στο ιερό υπάρχει ένας άνθρωπος αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ήταν, ε. εκεί ήταν λέει άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δίκαιος, ευλαβής και προσμένουν την, την παρηγοριά του Ισραήλ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος πραγματικά εκράτησε το σκεύος του σε δικαιοσύνη και σε αγιασμό. Ένας άνθρωπος ο οποίος περπάτησε θα λέγαμε, θα λέγαμε κατά το θέλημα του Θεού το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας άνθρωπος ο οποίος εξεζήτησε και περπάτησε μέσα σε αυτή την οδό. Γιατί αγαπητοί μας φίλοι ο άνθρωπος πρέπει να εξητήσει την ευθεία οδό για να του ανοιχτεί και να περπατήσει σε αυτήν και να γίνει ένας, ένα εύχριστο σκεύος και εργαλείο στα χέρια του Κύριου. Δίκαιος, ευλαβής, προσμένων την παρηγοριά του Ισραήλ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να λοιπόν, πώς πρέπει να σταθούμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτό τον τελευταίο και έσχατο καιρό. Προσμένουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η δικαιοσύνη μας είναι σαν ένα λιπαρό ημάτιο. Ας ενδυθούμε λοιπόν τη δικαιοσύνη του Θεού, τη δικαιοσύνη εκπίστεως και ας περπατήσουμε στις οδούς του Κυρίου, στο Λόγο του Θεού, στη διδασκαλία του Ευαγγελίου, όχι όπως νομίζουμε εμείς, όπως μας αρέσει εμάς, όχι να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού έτσι ώστε ο Λόγος του Θεού να προσαρμοστεί σε μας, αλλά εμείς να αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε για να μπορούμε να προσαρμοστούμε εμείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο στο Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η δικαιοσύνη μας πρέπει να περισσεύσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η δικαιοσύνη μας πρέπει να είναι εναρμοσμένη με τη δικαιοσύνη του Θεού. ταυτόσημη με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και βέβαια η δικαιοσύνη του Θεού δεν φανερώνεται σε άλλο, με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Αποκαλύπτεται θα έλεγα καλύτερα στον καθέναν από εμάς εάν εμείς πραγματικά σκύψουμε πάνω σε αυτό το, το, το Άγιο Βιβλίο. Ευχαριστούμε τον Κύριο αν εγκύψουμε μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, θα μπορέσουμε να διακρίνουμε, τι να διακρίνουμε, τις οδούς του Κυρίου. Τι να διακρίνουμε, το ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Το πώς αυτή η δικαιοσύνη του Θεού θα, θα, θα βρει σε εμάς απήχηση, τόπο, έτσι ώστε πράγματι να εφανούμε στα μάτια του Κυρίου Άγιοι και δίκαιοι, ε. Γιατί ο καιρό, τον οποίο όπω είπαμε και πριν, είναι τελευταίο. Και για του τελευταίου καιρού, ένα από τα σημεία, αν μου επιτρέπετε να πω, είναι ότι ο Άγιο θα γίνεται πιο Άγιο και ο Δίκαιο πιο δίκαιος. Πώ θα γίνεται πιο Δίκαιο, Συστήνοντα την εαυτού δικαιοσύνη, πώ θα γίνεται πιο δίκαιος. Όταν ο ίδιο θα συστήνει τον εαυτό του, Όταν ο ίδιο θα, θα υπερηφανεύεται για αυτά τα οποία έχει ή όταν θα ελαττώνεται και θα μικραίνει για να μεγαλύνεται και να δοξάζεται μέσα από αυτόν τον άνθρωπο το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων όταν φεύγει από πάνω από τον άνθρωπο η δικαιοσύνη του όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται πραγματικά έως σε ευχαριστούμε τον Κύριο τότε το πνεύμα της δόξης αναπαύεται πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και φαίνεται και γίνεται ο άνθρωπος αυτός δεδικαιωμένος δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια της παρουσίας του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή του. Άρα λοιπόν πρέπει να αφαιρέσω και να προσθέσω αυτά τα οποία μου λείπουν ή έχω και δεν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ευχαριστώ με τον Κύριο. Έτσι θα γίνει ο άνθρωπος δίκαιος. Έτσι θα φανεί ο άνθρωπος δίκαιος ενώπιον στα μάτια του Θεού και το επόμενο βέβαια το οποίο σύστησε τον άνθρωπο αυτόν ήταν ούτε ένας άνθρωπος με ευλαβής ένας άνθρωπος που είχε σεβασμό στα πράγματα του Θεού ένας άνθρωπος ο οποίος σεβόταν πραγματικά το θέλημα του Θεού και τι σημαίνει έχουμε σεβασμό ευχαριστούμε τον Κύριο, τιμάμε αποδίδουμε την τιμή τη τι λατρεία ευχαριστούμε τον Κύριο Σέβομαι σημαίνει παραδέχομαι να εκτελέσω το θέλημα του Θεού έτσι όπως είναι γεγραμμένο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τιμώ το Λόγο του Θεού και στέκομαι καθώς ο Θεός θέλει να σταθώ. Ξεχωρισμένος από τον κόσμο αυτόν εδώ. Ξεχωρισμένος από το φρόνημα του κόσμου αυτού νου μακριά από τις επιθυμίες τις οποίες έχει η σάρκα, αλλά και ο κόσμος αυτός, μακριά από κάθε τι το οποίο δεν συστήνει το χαρακτήρα, ευχαριστούμε τον Κύριο, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι βλαβής, επιθυμεί να έχει το χαρακτήρα του Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι βλαβής, είναι αυτός ο οποίος σέβεται και φοβάται το Λόγο του Θεού, για να μην βρεθεί η σουδένε λυπής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι, είναι, είναι ευλαβής, θυσιάζει τη ζωή του από τη ζωή του, αυτά τα οποία δεν ανήκουν στον Κύριο. Και μένει στο θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βέβαια, το τρίτο και το ίσω σημαντικότερο, προσμένει ο άνθρωπο αυτό την παρηγοριά του Ισραήλ. Την θέλει, την, την προσκαρτερεί. Προσκαρτερούμε τον ερχομό του κυρίου μα, του Ισού Χριστού. Επιθυμούμε ο κύριο μα, ο Ισού Χριστό, να έρθει εν, εν όλη τη δόξα και τη δύναμη αυτού. Πώ, με τα λόγια? Όχι, με τα έργα, με τη ζωή μας με τη συμπεριφορά μας, ευχαριστούμε τον Θεό, προσμένο την, 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 παρηγοριά του Ισραήλ, σημαίνει ότι βρίσκομαι στο Ιερό, εκεί που ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιο μου έχει φανερώσει. Προσμένο την ημέρα του Κυρίου τη Μεγάλη και την Επιφανή, σημαίνει πώς. Κάθομαι σαν απαυτικά σε μια πολυθρόνα ε, και περιμένω. Κανοποιώ αυτό το οποίο επιθυμεί η ψυχή μου και περιμένω. Όχι, αγαπητοί μα φίλοι. Δεν είναι έτσι. Η οδό του κυρίου είναι στενή και τεθλιμμένη και ο Θεό να μα βοηθήσει να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί τελευταία βλέπουμε να πλαταίνει η οδό. Να γίνεται πιο ευρύχωρη η οδό. Ευχαριστούμε τον κύριο. Σημασία λοιπόν δεν είναι να πλατείνουμε την οδό και να περπατήσουμε σε μια πλατιά και χωρό οδό, αλλά γιατί η πλατεία και ευρύχωρη οδό φτάνει στην αιώνια πόλια. Αλλά είναι να στενέψουμε την οδό μας και να περιπατήσουμε ακριβώς πάνω στο γεγραμμένο λόγο, στο λόγο του Θεού, για να φτάσουμε και να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η επιθυμία. Αυτό σημαίνει προσμένο. Προσμένο σημαίνει ότι αγωνίζομαι. Προσμένο σημαίνει ότι κάνω τα δύνατα δυνατά όσα μπορώ εγώ σαν άνθρωπος και ζητάω χάρη από τον Κύριο και λέω Κύριε χάρη σε όσα δεν μπορώ να κάνω. Χάριστος αν βλέπω ότι είναι αλήθεια Αλλά δεν μπορώ να τα εκτελέσω Γιατί η επιθυμία μου Κύριε Είναι να δω το πρόσωπό σου Η επιθυμία μου είναι να δω Εσένα τον Άγιο Θεό να αγγίξω τα χέρια σου Τα πόδια σου Τα πλευρά σου Να πέσω στην αγκαλιά σου Να σε απολαύσω Κύριε Προσμένω τον ερχομό σου Ευχαριστούμε τον Κύριο Και η Εκκλησία αγαπητοί αδελφοί και φίλοι Η οποία Μέσα στο πέρασμα των αιώνων ξέχασε να πει ότι ο κύριος έρχεται, έχασε τον μπούσουλά της, έχασε τον προσανατολισμό της. Έφυγε από αυτό το στενό και τεθλιμένο δρόμο και βρέθηκαν σε άλλα μονοπάτια, σε άλλους οδούς, οι οποίοι όμως δεν φέρνουν στην αιώνια ζωή και στην παρουσία του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αγαπητοί μας αδερφοί, μη λησμονούμε να προσμένουμε τον Κύριο. Είχα τον Κύριο διαπαντός ενώπιον μου, για να μην αμαρτάνω δια της γλώσσης μου. Θα πει ο Ψαλμωδός, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ενώπιον μας έχουμε και τώρα τον Κύριο και προσμένουμε Αυτόν να έρθει η συνάντηση ημών. Δεν είναι κάπου μακριά, δεν είναι κάπου έτσι έξω από τις σκέψεις μας, από, τις, από την καθημερινότητά μας, όχι. Ο Χριστός είναι παρόν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί φίλε και φίλοι, γιατί μόνο έτσι ο άνθρωπος θα μπορέσει να απολαύσει την ημέρα του κυρίου και τη μεγάλη και την επιφανή, όπως ο Σιμεών. Αλλά έχει και ακόμα ένα χαρακτηριστικό αυτό ο άνθρωπο. Ε. Το πνεύμα το άγιο ή το επ' Ευχαριστούμε τον κύριο. Και πόσο μεγάλη ευθύνη τώρα έχουμε εμείς αγαπητοί μα φίλοι και φίλες αγαπητοί μα αδελφοί, εμεί που το πνεύμα το άγιο δεν είναι μόνο πάνω μας αλλά είναι και μέσα μα. Ε ευχαριστούμε. Πόσο ανάγκη υπάρχει. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει για τους Ισραηλίτες ότι από το ίδιο λέει φαγητό φάγανε. Από το ίδιο λέει είδο ρίπιανε. Αλλά λέει ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε λέει στους, πιο, στους από αυτούς. Γιατί. Γιατί ενώ έχουμε το πνεύμα του Θεού, του, του Θεού μέσα μας. Δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι ευαρεστούμε τον Άγιο Θεό. Γιατί, τι είναι αυτό που έχει ξεχάσει ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος, ο βαπτισμένος με πνεύμα Άγιο. Τι είναι αυτό το οποίο ήταν να στο δώσω και δεν σου το έδωσα λέει ο Κύριος. Τι είναι αυτό. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έχουμε ανάγκη από το πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος είπε σας συμφέρει να φύγω. Γιατί Κύριε μας συμφέρει σε μας να, φύγουμε, να φύγεις γιατί. Γιατί θα φύγω αλλά θα, δεν θα μείνετε μόνοι σας, δεν θα μείνετε ορφανοί, του είπε. Θα έρθει ο άλλος, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας που θα έρθει να μπει μέσα σας. Γι' αυτό να πάτε στην, στην, Ιερουσαλήμ να ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε σε αυτή την προνομιακή θέση όσοι δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, να ζητήσουμε να το λάβουμε. Ο Κύριος μας το έχει δώσει, είναι υπόσχεσή Του. Και όποιο το πιστέψει και το εξητήσει, το Πνεύμα του Θεού θα έρθει όχι σαν ανενεργός δύναμη και ως, αόρατε αόρατη δύναμη, αλλά σαν δύναμη μέσα στη ζωή του ανθρώπου, με εκδήλωση. Ευχαριστούμε τον Κύριο όχι έτσι αοράτος και ανεστήτος, αλλά με δύναμη θα πληρωθούν, λέει, οι άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο και θα λαλήσουν γλώσσες τα μαγαλία του Κυρίου ως σημείο πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου μέσα στον άνθρωπο. Και τι θα γίνει μετά. Μετά ο άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, ο άνθρωπο ο οποίο πληρούται πνεύματο Αγίου είναι ο άνθρωπο ο οποίο πράγματι έχει τη δύναμη να εκτελέσει το, το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειο. Στο σημείο λοιπόν το πνεύμα του Άγιο ήταν επ' αυτόν και αυτό το πνεύμα του Άγιο που ήταν πάνω σε αυτόν τον οδηγούσε στο να εκτελέσει ακριβώ την οδηγία την οποία του έδινε ο Θεό. Πόσο μάλλον σε εμά. Πόσο μάλλον σε σένα που ο παράκλητος είναι μέσα σου και αν δεν είναι σήμερα να το ζητήσεις να μπει ο παράκλητος μέσα σε σένα και να σε οδηγήσει, ευχαριστούμε τον Κύριο, η σπάσαν την αλήθεια και να σου ενθυμίσει το Λόγο του Θεού για να αρχίσεις να εννοείς και να καταλαβαίνεις τελικά τι είναι αυτό που πρέπει να αφαιρέσεις ή να προσθέσεις για να εκτελέσεις το Λόγο του Θεού ακριβώς και να βρεθείς εκείνη την ημέρα έτοιμος, δόξα στο όνομα του κύριο. Γιατί αυτό είναι η σημασία, αγαπητοί φίλε και φίλοι. Να βρεθούμε έτοιμοι εκείνη την ημέρα να λάβουμε μέρο στη βασιλεία των ουρανών, να, βάλουμε, να λάβουμε μέρο σε αυτό το θαυμαστό γεγονό τη αρπαγής τη Εκκλησία. Είναι υπόσχεση του κυρίου ότι ο άνθρωπο ο οποίο θα περπατάει στην Αγία Οδό του κυρίου, ο άνθρωπο ο οποίο θα έχει τον κόσμο, θα πληρούνται πνεύματο Αγίου, θα μένει δίκαιο, ευλαβή, φοβούμενος τον Θεό. Ο άνθρωπο αυτό θα απολαύσει. Όπω η Άννα η προφήτησα, απόλαυσε. Και εκείνη μια γυναίκα μέσα στο ιερό, με νηστείε, με προσευχέ. Ευχαριστούμε τον κύριο. Μια γυναίκα που δεν απέλαυσε σε αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά αντιθέτω θα έλεγε κανένα, από πολύ νωρί τη βρήκαν τα βάσανα, οι στεναχώριε. Αλλά δεν το βάλε κάτω, δεν απελπίστηκε, δεν απέκαμε, δεν ατόνισε, δεν είπε δεν βαριέσαι, δεν είναι με για μένα αυτά. Όχι, αφιέρωσε τη ζωή της, ευχαριστούμε τον Κύριο, στο Θεό. Έμεινε με νηστείες, με προσευχές. Πιστεύω και με δάκρυα εξητούσε την παρουσία του Κυρίου, γιατί αυτά είναι τα όπλα του χριστιανού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα δάκρυά του ένδειξη μιας καρδιάς συντετριμένης, τεταπεινωμένης, οι νηστείες, η αφιέρωση δηλαδή ψυχής, πνεύματος και σώματος στο θέλημα του Θεού, οι προσευχές, η επικοινωνία αυτή με τον Κύριο και, με την, και, και προσευχές στην Εκκλησία αλλά και κατά μόνας στο ταμείο της, Κατέστησαν αγαπητοί φίλοι και φίλες αυτή τη γυναίκα ικανή να οδηγηθεί και αυτή από το Πνεύμα το Άγιο εκείνη την ημέρα για να δει το σωτήριον του Θεού. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες υπάρχει συγκεκριμένος δρόμος. Και ο δρόμος λέγεται Ιησούς Χριστός, Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος θα προπατήσει με τη χάρη του Θεού πάνω στο Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος θα δουλωθεί πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μέσα στο, στο Πνεύμα του Θεού. Θα δουλώσει τον εαυτό του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα απολαύσει και σε αυτήν εδώ τη ζωή εκατονταπλάσια. Γιατί χαρά, αγάπη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια θα το γεμίζει το πνεύμα του Θεού, το Άγιο και θα απολαμβάνει ο άνθρωπος του Θεού εδώ, σε αυτήν εδώ τη γη. Αλλά και αιώνια ζωή θα κληρονομήσει εν εκείνη την ημέρα, δόξα στο όνομα του Κύριου. Μα συμφέρει αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Αγαπητοί μου αδελφοί, μα συμφέρει να δώσουμε όλη μας την καρδιά στον Κύριο, να σταθούμε κατά το θέλημα αυτού όπως μας περιγράφει εδώ ο Λόγος του Θεού, είναι προς το συμφέρον της ψυχής μας, για να κερδίσουμε, τι να κερδίσουμε, στο τέλος της πίστεώς μας, μιας πίστης αποδεδειγμένης, έμπρακτης με τις πράξεις μας και με τη ζωή μας, θα κερδίσουμε τη σωτηρία των ψυχών μας, δόξα στο όνομα του κύριο. Θα κερδίσεις η σωτηρία της ψυχής σου. Εάν νομίμως αγωνιστείς τον καλό αγώνα της πίστεως, ευχαριστούμε τον Κύριο, αν μείνεις πιστός στο θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο, δεν θα σε ξεχάσει ο Θεός. Δεν θα μας ξεχάσει ο Θεός. Όχι, θα μας ενθυμηθεί και θα μας ευλογήσει με περίσσια ευλογία στο λαό τον οποίον θα εξητήσει εξ όλης της καρδιάς αυτού το θέλημα του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή του, μέσα στην οικογένειά του, μέσα στην εκκλησία του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθε ο Θεός αγαπητοί φίλοι και φίλες να μας βοηθήσει και να μας βρει και εμάς έτοιμους. Ε. Έτοιμους και, και σε αυτό το Άγιο περπάτημα το οποίο απομένει σε εμάς για να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Η επιθυμία μας λοιπόν μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να συστήσουμε το Λόγο του Θεού και να περπατήσουμε επί το Λόγο του Κυρίου μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί όποιος το εκτελέσει θα ευλογηθεί από την παρουσία του Κυρίου μέσα στη ζωή του και θα σωθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας κρατήσει μέχρι το τέλος όλους μας και να μας χρησιμοποιήσει όπως χρησιμοποιήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους για τη δόξα Του. Αμήν.